Ο Ανδρέας ο Καγιάς. Και ασφαλώς μας ακούει και η νύφη που δεν το ξέρει, η Στέλλα. Άρα ο λόγος, παιδιά, στο φίλο μας τον Βασίλη τον Πότη. Γεια σου Βασίλη, πες ό,τι θέλεις. Καλησπέρα, ναι. Καλημέρα φίλοι ακροατές. Ναι. Σήμερα η εκπομπή έχει ένα διαφορετικό στυλ. Σκοπεύω να κάνω πρόταση γάμου στη γυναίκα της ζωής μου. Ακούεις το όνομα Στέλλα Καγιά. Πρωτού όμως, πώς τη Στέλλα, εάν θέλει να με παντρευτεί ή όχι, θα ήθελα να πάρω τις ευχές πρώτα απ' όλα από τον πεθερό μου, τον Ανδρέα τον Καγιά, από την πεθερά μου, τη Γιαννούλα την Καγιά και από τη μητέρα μου, την Έφη την Πότη, να μας δώσουν τις ευχές τους και τα φώτα τους μαζί για να έχουμε έναν έγκαμο βίο με τη Στέλλα, τη μελλοντική σύζυγό μου. Εφόσον πρώτα βέβαια μου πει το ναι, έτσι, γιατί αν μου πει το όχι, το χάσαμε το τελευταίο. Καλά, τώρα δηλαδή να τη βιάσουμε στο τηλέφωνο τώρα. Αν μας πει όχι, είναι να που γίνεται. Αν μας πει όχι, το εισιτήριο για την Καλαμάτα είναι έτοιμο, χωρίς επιστροφή. Και φεύγεις. Πα, ακουστέλα. Ακουστέλα. Πρέπει να πεις το ναι σίγουρα 100%. 100%. Ο μοναδικός λόγος που βρίσκομαι στην Κύπρο εδώ και 2 χρόνια πλέον είναι η Στέλλα. Ναι. Είναι η γυναίκα μου. Ναι. Θέλω να είναι η μητέρα των παιδιών μου. Μπράβο. Ξέρει ότι την αγαπάω πάρα πολύ. Ξέρει ότι αυτό που κάνω σήμερα είναι τρελό, αλλά για το άτομό της, για τα μάτια της, γίνομαι χαλή να με πατήσει. Μπράβο ρε Βασίλη, μπράβο ρε Βασίλη μου. Και έχει όμορφα μάτια η Στέλλα. Βέβαια. Άρα να τη στείλουμε έτσι ένα πρώτο τραγούδι. Μάλιστα. Για σένα Στέλλα. Από το μελλοντικό σου τον άντρα, εμείς σου κάναμε την πρόταση. Άκου το τραγούδι και να είσαι έτοιμη να απαντήσεις και το τηλέφωνο σου. Τη βραδιά. Η Στέλλα είναι στον αέρα, η Στέλλα. Μάλιστα, στον αέρα είμαι. Γεια σου ρε Στέλλα μου, τι κάνεις. Μια χαρά, λίγο σοκαρισμένη αλλά καλά. Γιατί είσαι σοκαρισμένη. Δεν είναι και λίγο πράγμα ο άντρας της ζωής σου, όσο κάνει αυτή την πρόταση μέσω τηλεοπτικής παραγωγής ραδίου. Αχα. Διάλεξε μίαν από τις δημοφιλέστερες εκπομπές του ραδιοφώνου. Μας ακούει όλος ο κόσμος τώρα. όσοι ακούν, μας ακούνε μέσω ίντερνετ, μας ακούει η μητέρα του Βασίλη η Έφη, μας ακούει ο φίλος ο Στέλιος ο Καραβίδας από τη Σπέτου Ψευδά, ο οποίος εύκηκε μπουταρμάρι, είναι ομονιά της, εύκηκε μπουταρμάρι για να ακούσει την εκπομπή. Ο Πούρος, ο κολλητός, ο φίλος του Μασά του διαιτητή. Μας ακούει η κουμέρα η Άννα, η οποία πρέπει να φτιάξει το φόρεμά της, είναι έτσι. Ναι, φυσικά. Α, τι της πάει να φορά της, Άννα, εσύ που την ξέρεις. Ό,τι και αβάλει. Να φορέσει ένα μίνι έτσι ωραίο άσπρο. Ό,τι και αβάλει της πάει, είναι μια κούκλα. Ο Κίκης, ο Καγιάς, ο Λάγκης, να τραγουδήσουν, κατάλαβες. Ο Κυριάκος να παίξει, να ακουδήσει το βιολίν του να παίξει. Μαζί με το χαράλαμπο. Ο αδερφός όπως σου... τα λέει, όπως τα λέει, έτσι θα γίνει. Ο αδερφός σου, ο Λάγκης, ο Καγιάς, τι κάνει. Ο Λάγκης, ο Καγιάς τώρα είναι μέσα στο γραφείο και περιμένει να ακούσει την πρόταση ο και τον ναι. Ο Λάγκης, να μας πει το ναι. Νομίζω να μην το πω το ναι με χίλια. Άρα λέει στο ναι τώρα. Φυσικά και εσύ σήμερα φοράω και το δαχτυλίδι μας. Μάνα μου αγάπη μου, μπράβο ρε Βασίλη, μίλα της γυναίκας σου τότε. Στέλλα μου, είπα να κάνω κάτι ξεχωριστό για εσένα, διότι ξεχωριστή είστε στη ζωή μου. Ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ. Ξέρεις ότι ο μοναδικός λόγος που έρχομαι στην Κύπρο είσαι εσύ και κανένας άλλος. Επέλεξα να σου κάνω μία πρόταση γάμου μέσω της εκπομπής Κωστάκης και Πάση Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, να μας ακούσει όλη η Κύπρος, κάτι το ξεχωριστό. Και λοιπόν, εφόσον πάρω τις ευχές από τον πεθερό μου, τον Ανδρέα, την πεθερά μου, τη Γιαννούλα και τη μητέρα μου, την Έφη, εύχομαι και εγώ από μεριάς μου να είμαστε καλά, να είμαστε μαζί, να μεγαλώσουμε, να γεράσουμε. Και ξέρεις, όταν έχεις ένα στήριγμα δίπλα σου, το οποίο σου κρατάει το χέρι και σου λέει στις δύσκολες στιγμές ότι είσαι εδώ, είμαι μαζί σου, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Οπότε θα ήθελες να γίνεις η γυναίκα της ζωής μου και των ονείρων μου. Παναγία μου ρε Στέλλα, γλώσσα που έχουν τούτοι καλαμαράες ρε, πού τον ήβρες ρε παιδί μου. Πού τον ήβρες. Πράγματι, το έχει το μωρό μου, το έχει. Το μωρό σου, επέλανες, Παναγία μου. Να επέλανε με εμένα δάμε.
Και πέ μου τι να απαντήσω με αυτά όλα που μου λέει. Τι να πω. Έτσι μπορείς να πεις όχι. Μα με τίποτα δεν θα λέγα όχι. Ναι, και θα πάτε, και δέχομαι. Και θα πάτε και στην Καλαμάτα και επειδή τώρα η εκπομπή είναι κουμπάρος. Η εκπομπή είναι κουμπάρος, σε τέλειωσε. Δηλαδή στους γάμους να έρθει το σούπες προ όλων να φάμε, να πιούμε, να μπούμε κουμπάρι. Καταλάβες. Και να μπει και... να μπει και ο Κωστάκης και πάσης Κύπρου κουμπάρος, έτσι να είμαστε καλά. Άκου τραγούδι που σου διάλεξε ρε παιδί μου, άκου. Είδες τραγούδι. Άκου. Πόσο ωραία